είναι μια συνεργασία που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου. Είναι στο πρόγραμμα Κομένιους. Μας ζητήθηκε η βοήθεια σαν Πολιτιστικός Σύλλογος για να κάνουμε ένα παραδοσιακό ζήμωμα. Ήρθαν εδώ πέρα οι αντιπροσωπείες 7 ευρωπαϊκών χωρών από τα σχολεία, δηλαδή 7 ευρωπαϊκά σχολεία, συν την Τουρκία 8. Ζυμώσαμε παραδοσιακό ψωμί, τους παραδοσιακούς φούρνους, ξυλόφουρνους, με τα χέρια, όχι με ζυμωτήρια κτλ. Και συγχρόνως θα κάνουμε και ένα μικρό δείγμα της κριτικής φιλοξενίας, να μαγειρέψουμε, έχουμε κάνει βραστό, πιλάφι, ψητά. Θα καθίσουν και για γεύμα. Ναι. Θα γίνει και γεύμα, οπωσδήποτε. Ένα μικρό δείγμα της κριτικής φιλοξενίας. Ο κριτικός το έχει αυτό και γι' αυτό ξεχωρίζει και παντού. Φέτος το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Κομένιους, που αυτό σημαίνει ότι υλοποιούμε ένα κοινό πρόγραμμα με 7 διαφορετικές χώρες από όλη την Ευρώπη. Οι χώρες είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Ουαλία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Το θέμα του προγράμματός μας είναι «Who we were, where we are and what we will be», δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον, σε ό,τι αφορά τη διατροφή, την παράδοση, τους χορούς, την αρχιτεκτονική κλπ. Τώρα έχουμε το meeting, το τέταρτο meeting και το τελευταίο της πρώτης χρονιάς του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια. Και έχουμε το τέταρτο meeting στην Ελλάδα. Φιλοξενούμε εδώ στο από τις 7 αυτές χώρες. Εδώ στο Κρούστα τι θα κάνετε ακριβώς? Επιλέξαμε το πολιτιστικό του Κρούστα, που του κάναμε την πρόταση και με πολύ χαρά ανταποκρίθηκε στην πρότασή μας. Επειδή στις επόμενες δράσεις μας είναι το να βγάλουμε ένα βιβλίο με παραδοσιακές συνταγές, 3 συνταγές της κάθε χώρας, και θα φτιάξουμε ένα booklet, ένα βιβλίο με συνταγές από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν θέλαμε οι φιλοξενούμενοι μας να δούνε την παραδοσιακή διατροφή, να γνωρίσουν κάποια παραδοσιακά προϊόντα και τρόπους παρασκευής τους. Και έτσι επισκεφτήκαμε το πολιτιστικό του Κρούστα, που με πολύ προθυμία θα μας φτιάξει παραδοσιακά κάποια ψωμί. Ζήμωσαν οι εταίροι με τα παιδιά, φτιάξαν τα ψωμιά τους, τώρα περιμένουμε να ανέβουν για να φουρνίσουμε. Βράζουν κρέας και θα μας κάνουν μακαρόνια σκιουφιχτά με πιλάφι. Έχουμε φέρει ξεροτίγανα και κουμπάνια για γλυκό. Οι εντυπώσεις των φιλοξενούμενων μέχρι τώρα ποιες είναι? Οι εντυπώσεις είναι ενθουσιασμένοι με τα πάντα, με όλα. Σκέφτονται να αγοράσουν, ας πούμε, διαμερίσματα εδώ. Όλοι θέλουν να έρθουν με τις οικογένειές τους. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι Ουαλοί μας έλεγαν χθες, που έχουν πάρει μέρος σε πολλά Κομένιους, ότι είναι μακράν το καλύτερο meeting που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι απλά κολακίες και ότι το πιστεύουν αυτό που λένε. Φαίνονται πάντως ενθουσιασμένοι. Ξέχασα να σας πω ότι γίνεται και ανταλλαγή μαθητών ανάμεσα στις χώρες. Εμείς στην Τουρκία είχαμε πάρει 2 παιδιά μαζί μας, την Ελπίδα και τον Δημήτρη. Και τώρα οι συνάδελφοι από την Τουρκία έχουν φέρει 6 παιδιά από την Τουρκία. Τον Ονούρ, την Ταμλά, την Μπενγκισού, την Μπελίν και άλλα παιδιά. Η Ελπίδα που ήταν μαζί μας στην Τουρκία είναι εδώ, συνοδεύει παιδιά. Και μπορείτε να ρωτήσετε την άποψή της. Η Ελένη φιλοξενεί την Μπελίν, μπορεί να μας πει μαθήματα. Είναι ωραίο να φιλοξενείς ένα παιδί από μια άλλη χώρα, επειδή μπορεί να γίνεις φίλος με αυτό και να κρατήσεις σχέση. Μια μακροχρόνια σχέση. Νομίζω ότι όταν φιλοξενείς ένα παιδί, πιάνεις φιλία μαζί του, το πηγαίνεις καλύτερα, ανταλλάζεις γνωριμίες και νομίζω ότι είναι μια καλή εμπειρία. Γιατί εξασκείς και τη γλώσσα που μαθαίνεις, εξασκείς και το παιδί και βοηθάει. I like program Watch TV. My English teacher is Sabri teacher, very good teacher. Pida, Alpida very good friends. Alpida family is very good family. He is go to beach. She's go to villager.
Very nice. Τα παιδιά φιλοξενούνται σε οικογένειες ελληνικές. Η Ελπίδα φιλοξενεί τον Ανούρ και τι αυτό. Η Σαμπριέ είναι η coordinator of the project, δηλαδή η συντονίστρια του προγράμματος, είναι συνάδελφος από την Τουρκία. Και επέλεξε να φέρει αυτό. Μπορεί να σας πει δύο λόγια. Yeah, we are here for friendship, for peace and for future our kids. Okay. Okay. Thank you. Okay, thank you. Ευχαριστώ πολύ.